Γεια σας, είμαι ο Μάνος Μινιχάκης, σας καλωσορίζω στο κανάλι του Hondo Center και σε ακόμα ένα βιντεάκι μου. Έχουμε μπει στο Δεκέμβριο, τον μήνα με τις πιο πολλές γιορτές, με τις πιο σημαντικές γιορτές του χρόνου και έτσι λοιπόν όλα τα βιντεάκια που δείτε σε αυτό το μήνα θα έχουν μια εορταστική διάθεση. Σε αυτό το βιντεάκι σας έχω ετοιμάσει ένα μακιγιάζ με εορταστική διάθεση, όπως σας είπα και πριν, δουλεμένο όλο με οικονομικά προϊόντα. Με οικονομικά προϊόντα από πολύ αγαπημένες μου εταιρείες. Όπως σας έχω συνηθίσει σε πολλά βιντεάκια μου, το μακιγιάζ μου αρέσει να το εξελίσσω πάρα πολλές φορές σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση λοιπόν και αυτό το μακιγιάζ είναι λιγάκι πιο ήσυχο, έχει δουλεμένες σκιές στα μάτια, αλλά στη δεύτερη φάση γίνεται λίγο πιο περιπετειώδης, γίνεται λίγο πιο σεξι, παίρνει λίγο μια πιο πάρτι θα έλεγα διάθεση με ένα eyeliner που το αλλάζει όλο. Ελπίζω να σας αρέσει, ελπίζω να σας εμπνεύσει να το δοκιμάσετε και μόνοι σας. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα για το μακιγιάζ θα τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο μαζί με τα link τους για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Φυσικά μπορείτε να τα βρείτε στα αγαπημένα μας καταστήματα Hondo Center, πάντα με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού και πάντα με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Μπορείτε να τα παραγγείλετε και online όπως κάνω και εγώ πάρα πολλές φορές και τα έχω σε χρόνο τετέ στην πόρτα μου μπαίνοντας στο www.hondocenter.com. Να σας θυμίσω, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε τώρα και ελάτε κι εσείς σε αυτή την όμορφη παρέα. Πατήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο βιντεάκι. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι μας, σας στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου, μια μεγάλη διαδικτυακή αγκαλιά. Και θα σας πω αυτό που σας λέω κάθε φορά: να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, να μην ξεχνάτε ότι η πραγματική, η αληθινή ομορφιά είναι αυτή που έχουμε μέσα μας και κανένα μακιγιάζ, κανένα προϊόν ομορφιάς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί και να ξεπεράσει. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι μας λοιπόν, που θα είναι πολύ πολύ σύντομα, πολλά πολλά φιλιά και τις πιο θερμές μου ευχές. Όπως πάντα θα ξεκινήσω με τι άλλο, μα φυσικά με την προετοιμασία της επιδερμίδας για το μακιγιάζ. Σε ένα βαμβάκι βάζω λίγο από τη Fine Flowers στην αντική λοσιόν της L'Oréal Paris με κύλισμα από τριαντάφυλλο και γιασεμί. Η λοσιόν αυτή απομακρύνει κάθε ίχνος ρήπου και μακιγιάζ, ενώ παράλληλα τονώνει και καταπραίνει την ξερή επιδερμίδα, αφήνοντάς τη απαλή και όμορφη. Η επιδερμίδα μας έρχεται πολλές φορές αντιμέτωπη με το φυσικό στρες που τις προκαλεί η μόλυνση του περιβάλλοντος, η κούραση, ακόμα και η χρήση της μάσκας που όλοι μας χρησιμοποιούμε εντατικά όλο αυτόν τον καιρό. Και η επιδερμίδα μας λοιπόν χρειάζεται μια διστρες φροντίδα. Η κρέμα προσώπου Biohen της Garnier με έλαιο σπόρου κάναβης φροντίζει τη στρεσαρισμένη επιδερμίδα, την ενυδατώνει και την καταπραίνει. Εντελώς ολιφρική αυτή η κρέμα, όπως όλα τα προϊόντα που επιλέγω να χρησιμοποιήσω για την προετοιμασία της επιδερμίδας πριν προχωρήσω στο μακιγιάζ. Συνεχίζω με την περιποίηση της επιδερμίδας απλώνοντας το Primer Serum Hello Good Stuff Hydrate and Plump της Essence. Ο ρός αυτός θα τονώσει και θα ενυδατώσει την επιδερμίδα, κάνοντάς την να φαίνεται πιο λαμπερή. Η ενυδάτωση, όπως σας λέω πάντα, είναι το κλειδί για ένα επιτυχημένο μακιγιάζ. Γι' αυτό το λόγο επιμένω πολύ στο κομμάτι που αφορά την προετοιμασία της επιδερμίδας για το μακιγιάζ. Σας το ξαναλέω, μία επιδερμίδα η οποία δεν έχει ενυδατωθεί, δεν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, δεν πρόκειται να κρατήσει πάνω της κανένα μακιγιάζ. Ό,τι προϊόν και να βάλετε πάνω, απλά θα το πετάξει μακριά. Δεν θα το δεχτεί, δεν θα αγκαλιάσει το προϊόν μακιγιάζ στην επιδερμίδα. Έτσι λοιπόν, δίνετε βάση στην επιδερμίδα σας πάντα πριν ξεκινήσετε το μακιγιάζ. Και όχι μόνο, καλό είναι πάντα να περιποιούμαστε την επιδερμίδα μας. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνω αυτό το κομμάτι και συνεχίζω. Συνεχίζω απλώνοντας σε όλο το πρόσωπο το Baby Skin Instant Pore Eraser της Maybelline. Αυτό το primer βοηθάει στο να φαίνεται η επιδερμίδα πιο ομοιόμορφη, πιο απαλή και μειώνει την εμφάνιση των ερωτών πόρων. Αφήνει πραγματικά μια μορουδίστικη αίσθηση στην επιδερμίδα που αν δεν την αισθανθείτε από μόνοι σας, δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάω. Πραγματικά υπέροχο προϊόν. Πάρα πολύ ωραίο. Εννοείται ότι δεν ξεχνάμε ποτέ την ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Κάτω από τα μάτια απλώνω την Revitalift Eye Cream της L'Oréal Paris, η οποία δρά κατά της χαλάρωσης, ενυδατώνοντας και συσφίγγοντας την επιδερμίδα. Και αφού έχουμε κάνει την τέλεια προετοιμασία στην επιδερμίδα, προχωράμε στο μακιγιάζ. Πάμε τώρα να δώσουμε στην επιδερμίδα μια πιο ομοιόμορφη όψη. Σε όλο το πρόσωπο απλώνω το All Matte Shine Control Makeup της Catrice, ένα foundation με πολύ μεγάλη διάρκεια, 18 ώρες, και matte φινίρισμα. Εγώ όπως βλέπετε το απλώνω με τα δάχτυλα, γιατί έτσι έχω τον πλήρη έλεγχο της εφαρμογής του προϊόντος, αλλά εσείς μπορείτε να το απλώσετε είτε με το δικό σφουγγαράκι, είτε με το ειδικό πινέλο για foundation. Κάνω απλωτές κινήσεις με τα δάχτυλα στα σημεία που θέλω πιο διάφανο αποτέλεσμα και ταμποναριστές κινήσεις εκεί που θέλω πιο πολύ κάλυψη. Η απόχρωση που χρησιμοποιώ είναι 0,20N. Απλώνεται τέλεια και στα σημεία που θέλω περισσότερη κάλυψη κάνω ένα κολπάκι. Παίρνω λίγο από το Infallible More Than Concealer της L'Oréal Paris, το αναμειγνύω με το foundation και το τοποθετώ ταμποναριστά στα σημεία που θέλω περισσότερη κάλυψη.
Έτσι λοιπόν, χωρίς να γίνεται δυσχρωμία στο foundation, χωρίς να αλλάζει δηλαδή το χρώμα, τι κάνω, έχω περισσότερη κάλυψη στα σημεία που θέλω, περισσότερη κάλυψη, πάρα πολύ απλά. Για να δώσω περισσότερο φως κατά τα μάτια, απλώνω το Infallible Morning Concealer της L'Oréal Paris που χρησιμοποίησα προηγουμένως. Το απλώνω και αυτό με τα δάχτυλα και τα απονεριστές κινήσεις για πλούσια κάλυψη. Και απλώνω και λίγο στο άνω βλέφαρο ως βάση για τις σκιές που θα τοποθετήσω στη συνέχεια. Για να φιξάρω τη βάση που έχω τοποθετήσει, απλώνω με ένα φαρδί πινελού πούδρας τη διάφανη πούδρα Insta Fix & Matte της Rimmel. Έχει πάρα πολύ λεπτή υφή που ελέγχει τη λιπαρότητα και χαρίζει matte αποτέλεσμα που διαρκεί. Αγαπημένη πούδρα. Όπως βλέπετε, και την πούδρα την τοποθετώ με τα μποναριστές κινήσεις, δηλαδή τοποθετώ το πινέλο με τα μποναριστές κινήσεις πάνω στο πρόσωπο, για να μην μεταφέρω τη βάση που έχω τοποθετήσει προηγουμένως. Στα σημεία που θέλω να ενισχύσω την κάλυψη, απλώνω και πάλι με ένα φαρδί πινέλο το Infallible 24 Hour Fresh Wear Foundation in a Powder από τη L'Oréal Paris σε απόχρωση 180 Raw Sand. Στη συνέχεια παίρνω τη Raw Skia από την παλέτα Golden Nudes Masterpiece Nude Palette από τη Max Factor και την απλώνω σε όλο το κινητό βλέφαρο, σβήνοντάς την προς τα πάνω και προς τα έξω, αλλά και στο περίγραμμα του κάτω βλεφάρου. Αυτή η σκιά θα λειτουργήσει σαν βάση και πάνω σε αυτή θα δουλέψω, όπως θα δείτε, τα υπόλοιπα χρώματα. Και εδώ θα σας δείξω ένα κολπάκι που σας το έχω ξαναδείξει για άλλες φορές. Για να δώσει η σκιά στο maximum την ένταση που έχει, ψεκάζω το πινέλο με ένα setting spray. Το συγκεκριμένο εδώ είναι της Rimmel, το Insta Fix & Go. Ψεκάζω τόσο όσο το πινέλο και στη συνέχεια παίρνω τη Mauve σκούρα απόχρωση από την παλέτα της Essence, Like to Move It Move It, και την απλώνω στην εξωτερική γωνία του άνω βλεφάρου, σβήνοντάς τη μέσα στη σκιά που είχα τοποθετήσει αρχικά. Το μπλεντάρισμα των σκιών, το σβήσιμο δηλαδή της μίας σκιάς μέσα στην άλλη, είναι αυτό που επιδιώκω. Και γι' αυτό το πινέλο που κάνω την τοποθέτηση είναι ένα blended πινέλο. Οι κινήσεις που κάνω είναι οι γνωστές, οι αγαπημένες μου κινήσεις, οι κινήσεις του υλοκαθαριστήρα. Είναι μικρές κινησούλες, πέρα δόθε, zigzag, πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε, οι οποίες απλώνουν τη σκιά με τέτοιο τρόπο που σβήνει μία σκιούλα μέσα στην άλλη. Βοηθάει πάρα πολύ το πινέλο, είναι blended το πινέλο όπως σας είπα. Επιμένω στην εξωτερική γωνία, φέρνω και λιγάκι προς τα μέσα, τονίζοντας την κόχη του άνω γλυφάρου για να γίνει το μάτι πιο μεγάλο. Και στη συνέχεια με ένα flat πινέλο παίρνω και πάλι από τη Mauve απόχρωση, αλλά αυτή τη φορά την απλώνω όσο πιο κοντά στις λεφαρίδες του κάτω γλυφάρου. Θέλω δηλαδή να δώσω ένταση στο περίγραμμα του ματιού, αλλά να την κρατάει να πηγαίνει λιγάκι προς το ροζ που τοποθέτησα προηγουμένως. Για να φωτίσω το βλέμμα και να κάνω το μακιγιάζ πιο παιχνιδιάρικο, τοποθετώ τη ροζ σαμπανιζέ απόχρωση της παλέτας στην εσωτερική γωνία του άνω και κάτω βλεφάρου, σβήνοντας και αυτή τη σκιά μέσα στη ροζ σκιά που τοποθέτησα αρχικά ως βάση. Βλέπετε, το blending είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε αυτό το σημείο μπλεντάρει μια σκιά μέσα στην άλλη. Η μία σβήνει αρμονικά μέσα στην άλλη. Για ακόμα περισσότερο φως στο βλέμμα, απλώνω κάτω από το τόξο των φρυδιών την πιο ανοιχτόχρωμη σκιά της παλέτας, η οποία θα συναντήσει τα τελειώματα των άλλων σκιών και θα σβήσει και αυτή η σκιά αρμονικά μέσα στις άλλες σκιές. Και τώρα με ένα καθαρό πινέλο, εντελώς καθαρό πινέλο, περνάω τα τελειώματα των σκιών για να είμαι σίγουρος ότι τα σβησίματα έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία. Και προχωράω στα φρύδια. Με το Natural Brow Shaper της Max Factor διορθώνω και τονίζω το σχήμα των φρυδιών της Κλέας. Τραβάω το φρυδάκι λιγάκι προς τα έξω για να γίνει το μάτι πιο μεγάλο και ευθύς αμέσως προχωράω στις βλεφαρίδες. Για να δείξω στο maximum το μήκος των βλεφαρίδων, τις περνάω με το Grey Glass Mascara της Maybelline. Όπως σας έχω ξαναπεί, ο πιο σωστός τρόπος για να τοποθετηθεί το μάσκαρα είναι να ξεκινήσουμε να τοποθετούμε το μάσκαρα από ορίζα των βλεφαρίδων προς τα έξω. Με την 3 Steps του Sculpt Face Sculpting Palette από την NYX κάνω ένα διακριτικό contouring στο πρόσωπο της Κλέας. Όπως βλέπετε και εδώ, οι κινήσεις που κάνω με το πινέλο είναι περισσότερο ταμποναριστές και λιγότερο απλωτές. Και αυτό, όπως σας είπα και πριν, για να μην μεταφέρω τα προϊόντα που έχω τοποθετήσει προηγουμένως στο πρόσωπο της Κλέας. Για να δώσω στο μακιγιάζ μια αίσθηση φρεσκάδας, απλώνω στα μαγουλάκια το Little Round Pot Plus σε απόχρωση 74 Rose Ambre από την Bourjois. Είναι μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση που αμέσως δίνει μια αίσθηση φρεσκάδας, όπως σας είπα και πριν, στο μακιγιάζ. Υπέροχη απόχρωση. Από την παλέτα Ultimate Shadow Palette Utopia 06 της NYX παίρνω τη ροζ χρυσή απόχρωση και την απλώνω με ένα μικρό πινέλο στο κέντρο του αναβλεφάρου αλλά και στην εσωτερική άνω και κάτω γωνία του βλεφάρου. Έτσι αυτή η πάρα πολύ γλυκιά ροζ χρυσή απόχρωση έρχεται και δίνει πάρα πολύ ωραία με το υπόλοιπο μακιγιάζ. Και για να δώσω και μια διακριτική λάμψη στο μακιγιάζ,
Παίρνω την υπέροχη παλέτα από την Redoue Beauty Color Palette και παίρνω την ανοιχτόχρωμη ροζ απόχρωση και την απλώνω ψηλά στα συμβηματικά εκεί πέρα που τελειώνει το ρουζ και εκεί πέρα που τελείωνε και το κοντούρι που είχαμε κάνει προηγουμένως. Και προχωράω αμέσως στα χείλη. Παίρνω αυτό το αγαπημένο, το λατρεμένο περίγραμμα χιλιών, το Plumping Lip Liner σε απόχρωση What a Doll από την Catrice και κάνω το περίγραμμα των χιλιών της Κλέας, αλλά γεμίζω και τα χιλάκια. Πάντα το κάνω αυτό όταν θέλω να έχω μεγαλύτερη διάρκεια στο κραγιόν. Κάνω αυτό το κόλπο που σας έδειξα τώρα. Και στη συνέχεια με το Hydrating Nude Lipstick από την Essence σε απόχρωση 302 γεμίζω τα χείλια της Κλέας. Μα πόσο πολύ αγαπώ αυτή την απόχρωση στα χείλη, πόσο πολύ αγαπώ το περίγραμμα των χιλιών που τοποθέτησα προηγουμένως, που πολλές φορές το βάζω και μόνο του, δεν μπορώ να το περιγράψω. Κάντε κλικ και πάρτε τα αυτά τώρα. Μπείτε στην περιγραφή του βίντεο, κάντε κλικ και πάρτε τα. Σούπερ οικονομικά και υπέρ αγαπημένα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη βερσιόν του look και μη φύγετε γιατί σας έχω τη δεύτερη, την πιο πάρτι, την πιο εντυπωσιακή. Για να δώσω στο μάτι περισσότερη ένταση, για να κάνω το look ακόμα πιο glam, παίρνω το Masterpiece High Precision Liquid Eyeliner από τη Max Factor και ξεκινάω να κάνω μία γραμμή ξεκινώντας τη από την εσωτερική γωνία του άνω βλεφάρου. Πηγαίνω σύριζα στις λεφαρίδες, φτάνω στην εξωτερική γωνία του ματιού, τραβάω το μάτι προς τα έξω, κάνω ένα wing eyeliner, δηλαδή δίνω μια ανωδική πορεία στο eyeliner και από το τελείωμα αυτή της γραμμής τραβάω πάλι μια γραμμή προς τα μέσα, προς την εσωτερική γωνία, ενώνω τις δύο γραμμές, γεμίζω και το κενό που έχουν και αυτό ήταν. Το μάτι απέκτησε περισσότερη ένταση. Το μακιγιάζ έγινε πιο εντυπωσιακό, πιο glam. Παίρνω και πάλι την παλέτα της Essence, αλλά εκ του Move It Move It και με τη σκούρα Move Skia δίνω περισσότερη ένταση στην εξωτερική γωνία του άνω βλεφάρου. Με ένα καθαρό πινέλο περνάω τα τελειώματα των σκιών σβήνοντάς τα. Έτσι, ακόμα μια φορά, οι σκιές μπλεντάρουν τέλεια η μία μέσα στην άλλη. Και τώρα σας δείχνω ένα ακόμα κολπάκι, παίρνω και πάλι την παλέτα της NYX Ultimate Palette Utopia και την ροζ χρυσή απόχρωση που τοποθέτησα αρχικά στα ματάκια, τώρα την απλώνω τα μοναριστά πάνω στα χείλη. Έτσι φυλακίζω το κραγιόν ακόμα περισσότερο, του δίνω περισσότερη διάρκεια και όλες οι λάμψεις που υπάρχουν στο πρόσωπο έρχονται και γίνονται ένα. Υπάρχει μια έτσι, ένα πάρα πολύ ωραίο δέσιμο στο μακιγιάζ. Το αποτέλεσμα μου αρέσει πάρα πολύ.